Προσοχή είναι η αδιάλειπτος καρδιακή ησυχία από κάθε λογισμό, λέγει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος στο λόγο του τον ψυχοφελή περί νύψεως και αρετής που απευθύνει προς Θεόδουλον. Προσοχή νύψης είναι έννοιες παρεμφερής. Εδώ ο Όσιος μας διευκρινίζει προσοχή, εστί, καρδιακή, αδιάλειπτος ησυχία από παντός λογισμού. Μια άφατη ηρεμία εσωτερική υπάρχει στην καρδιά, η οποία δεν ταράζεται και δεν επιβουλεύεται από κανένα πονηρό λογισμό. Για να γίνει βέβαια αυτό χρειάζεται προσοχή και νύψη και εγρήγορση γενικότερα στον άνθρωπο, ώστε να μην επιτρέπει να δημιουργούνται τέτοιες σκέψεις και τέτοιες επιθυμίες στην καρδιά και τέτοιοι λογισμοί. Οι λογισμοί από την διάνοια, από τη σκέψη, από τον εγκέφαλο, να κατεβαίνουν στην καρδιά. Αυτή η στοιχεία λοιπόν της καρδιάς, θα μπορούσαμε να πούμε, η στοιχεία από κάθε λογισμό είναι η προσοχή. Αυτή η προσοχή των Ιησού Χριστών, των Υιών του Θεού και Θεό, συνεχώς και αενάως και αδιαλείπτος, μόνον Αυτόν αναπνέει και επικαλείται και ανδρείως μαζί με Αυτόν παρατάσσεται εναντίον των εχθρών. Ο άνθρωπος που έχει αυτή την προσοχή έχει μία καρδιά η οποία έχει μέσα της μόνο τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, και συνεχώς και αδιαλείπτος Αυτόν αναπνέει και επικαλείται και με ανδρεία μαζί με Αυτόν πολεμά τους νοητούς εχθρούς. Έχει σύμμαχο δηλαδή δια της ευχής τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Προσοχή εστί καρδιακή αδιάλειπτος ησυχία από παντός λογισμού. Χριστόν Ιησούν των Υιών του Θεού και Θεών, αΐ και αενάως και αδιαλείπτος, μόνον Αυτόν αναπνέουσα και επικαλουμένη. Μια καρδιά που αναπνέει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν με την αδιάλειπτη επίκληση του Κύριου Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Μια καρδιά που συνεχώς τον επικαλείται, αυτή καθαρίζεται και απαλλάσσεται από κάθε λογισμό. Και έρχεται έτσι αυτή η ησυχία από παντός λογισμού και συνάμα υπάρχει αυτή η σωστή αντιμετώπιση των εχθρών, των αιτών εχθρών των δαιμόνων, αφού η καρδιά με ανδριοσύνη, με ανδρεία, μαζί με τον Χριστό τους πολεμά. Και σε Αυτόν εξομολογείται, στον μόνο που έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτήματα. Η καρδιά η προσεκτική, η νύφουσα, αυτότε εξομολογουμένη, το εξουσίαν έχοντι μόνο, συγχωρεί αμαρτήματα. Με την επίκληση του Παναγίου ονόματος, περικαλύπτεται η ψυχή συνεχώς από τον Χριστό, τον μόνο ο οποίος γνωρίζει τα απόκρυφα των καρδιών, και αποπειράται η ψυχή να διαφύγει παντιοτρόπως την προσοχή των ανθρώπων. Μήπως κάποτε ο πονηρός κρυπτόμενος ευωδώσει την κακία και αφανίσει τη γλυκύτητα αυτή της ψυχής και τον αισθητορικό αγώνα, δηλαδή την αρίστη εργασία. Αυτή η καρδιά λοιπόν, η οποία επικαλείται συνεχώς τον Κύριο, εξομολογείται στον Κύριο. Αυτότε εξομολογουμένη, στον Κύριο το εξουσίαν έχοντι μόνο συγχωρεί αμαρτήματα. Στον Κύριο που μόνο Αυτός έχει εξουσία να συγχωρεί τα αμαρτήματα. Περιπτυσσομένη συνεχώς Χριστό διεπικλήσεως. Και συνεχώς με την επίκληση του Παναγίου ονόματος η ψυχή περιπτύσσεται τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Κρυπτός μόνο το τας καρδίας επισταμένο, τον Κύριο που μόνο Αυτός
γνωρίζει τα απόκρυφα των καρδιών. Τους ανθρώπους τεπαντίως λαθήν πυρωμένη η ψυχή και προσπαθεί η ψυχή να, αυτή η νύφουσα και προσεκτική, να διαφύγει παντιοτρόπως την προσοχή των ανθρώπων. Την γλυκύτητα αυτής και τον ένδον αγώνα, μήποτε ο πονηρός λαθών ευωδώσει κακία και αφανίσει καλή στην εργασία. Προσπαθεί να γλιτώσει από την καινοδοξία την ανθρωπαρέσκεια. Δεν θέλει να την προσέχει αυτή την ψυχή κανένας άνθρωπος και να μην γνωρίζει ή δυνατόν κανένας τίποτε περί της κρυφής αυτής πνευματικής εργασίας. Μήπως μπει ο πονηρός κρυπτόμενος και ευωδώσει και δώσει όθηση στην κακία και αφανίσει τη γλυκύτητα που ζει αυτή η ψυχή και σταματήσει ο εσωτερικός αγώνας, αυτή η άριστη εργασία της προσοχής. Επομένως, μπορούμε να πούμε ανακεφαλαιώνοντας ότι η προσοχή είναι μια αδιάλειπτη ησυχία της καρδιάς από κάθε πονηρό λογισμό. Μόνο τον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού και Θεού, ακατάπαυστα αναπνέει αυτή η καρδιά η προσεκτική και επικαλείται τη βοήθειά Του και μαζί Του αντιπαρατάσσεται με ανδρεία εναντίον των πονηρών δαιμόνων. Και σε Αυτόν εξομολογείται, γιατί μόνο ο Ιησούς έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Η ψυχή με την επίκλησή της εναγκαλίζεται αδιάκοπα τον Χριστό, ο οποίος μόνος γνωρίζει τι κρύβουν οι καρδιές των ανθρώπων. Και έτσι αναπτύσσεται με την αδιάλειπτη μνήμη και επίκληση η αγάπη προς τον Θεό, ο Θείος Έρωτας, και προσπαθεί αυτή η ψυχή και η καρδιά η νύφουσα και προσεκτική να διαφύγει με κάθε τρόπο την προσοχή των ανθρώπων, τι η γλυκύτητά της και ο εσωτερικός της αγώνας. Δεν θέλει να καταλάβουν οι άλλοι άνθρωποι αυτό που ζει, την άφατη γλυκύτητα που της χαρίζει ο Θεός και τον εσωτερικό αγώνα που κάνει. Γιατί μήπως ο πονηρός την εξαπατήσει λαθρέα, ανοίξει τον δρόμο στην κακία και αφανίσει την ωραιότατη αυτή εργασία της. Ας ακούσουμε αυτά τα σοφά λόγια, τα οποία βγαίνουν μέσα από την εμπειρία την πνευματική του Αγίου Ησυχίου του Πρεσβυτέρου και ας αγωνιζόμαστε κι εμείς να προσέχουμε ώστε κανένας λογισμός να μην γεννιέται και αν πάει να γεννηθεί να μην αναπτύσσεται, να μην καλλιεργούμε κανέναν εμπαθή, κανέναν πονηρό λογισμό μέσα στην καρδιά μας, έτσι ώστε να έρθουμε με τη χάρη του Θεού, επικαλούμενοι αδιάλειπτα το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σε αυτήν την κατάσταση της προσοχής, της εσωτερικής δηλαδή ησυχίας, της εσωτερικής, θα τολμούσαμε να πούμε, σιωπής από κάθε λογισμό, και μαζί με αυτό βεβαίως θα έχουμε και αυτή την γλυκύτητα που χαρίζει η μνήμη του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και σύντομο χρόνο βεβαίως και η απάθεια, η απαλλαγή από κάθε πάθος. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.